Έλα, Άννα μου. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα έρθει σήμερα. Έκπληξη. Έκπληξη. Τα κατάφερες τελικά. Κατάφερα. Είχες πάνω στην κατάλληλη στιγμή όμως. Δες τι υλικά σου έχω εδώ. Θα φτιάξουμε ένα κέικ χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρο. Vegetarian, ναι. Ένα κέικ vegan, μπράβο. Με απλά υλικά που αν δεν σου πω εγώ ότι δεν έχει τίποτα από αυτά μέσα, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι σαν ένα κανονικό σοκολατένιο κέικ. Δεν χρειάζεται μίξερ. Με απλά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Τέλει. Άρα δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Πάμε να δούμε τα υλικά και να τη δείτε αυτή τη συνταγή, γιατί θα μπει στο κάθε μέρα σας. Για το φανταστικό κέικ χωρίς αυγά και βούτυρο θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη, 3/4 από ένα φλιτζάνι ηλιέλαιο, 1,5 κουταλιά της σούπας ξύδι, 1,5 κουταλιά της σούπας κονιάκ, 1 βανίλια, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ξύσμα από 2 ακέραιοτα πορτοκάλια, 2/3 του φλιτζανιού χυμό πορτοκαλιού, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 1 φλιτζάνι νερό, 1/2 φλιτζάνι κακάο, 3 φλιτζάνια βιολογικό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder και 150 γραμμάρια κουβερτούρα προαιρετικά. Για το γλάσο σοκολάτας θα χρειαστούμε 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας κακάο, 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη και 1/4 του φλιτζανιού νερό. Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, ασχολείται κυρίως με γυναίκες, με παιδιά και με αθλητές. Είναι ο άνθρωπός μας. Είσαι και καθηγήτρια φυσικής αγωγής, τα συνδυάζεις όλα λίγο πολύ. Άσκηση και διατροφή μαζί. Και έχω τη χαρά, όποτε μπορεί, να την έχω κοντά μου. Πραγματικά χαίρομαι όταν είσαι εδώ, φαίνεται και όλα, αλλάζει η διάθεσή μου, Άννα μου. Και εγώ χαίρομαι, Αργυρό μου, και μου αρέσει που θα πούμε και για γλυκές γεύσεις, έτσι, για να μην τα ενοχοποιούμε όλα. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εύκολη συνταγή μου, δεν θέλω μίξερ, δεν θέλω τίποτα. Πάμε να κοσκινήσουμε το αλεύρι με τα στερεά υλικά και πριν από αυτό να ανάψω και το φούρνο μου. Αν ψήσω αντιστάσεις θα βάλω 170, αν ψήσω αέρα θα βάλω 160. Ας βάλουμε αντιστάσεις, 170. Πρώτα απ' όλα, κοσκινίζουμε το αλεύρι μαζί με όλα τα υπόλοιπα στερεά υλικά. Αλεύρι βιολογικό, από μαλακό σιτάρι για όλες τις χρήσεις. Μετράμε 3 φλιτζάνια αλεύρι. 2 και 1/3. Είναι μια απλή συνταγή, σας τη δίνω σε φλιτζάνια, γιατί πολλοί από εσάς δεν έχετε ζυγαριές και το ξέρω όλα αυτά τα χρόνια που μου στέλνετε mail, άμα σας δίνω κάτι σε γραμμάρια και από κάτω μου γράφετε 500 σχόλια, εγώ που δεν έχω ζυγαριά πώς θα το ζυγίσω. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στο αργυρό.gr υπάρχει ο δοσομετρητής και θα σας βγάλει μετατροπές από φλιτζάνια σε γραμμάρια και από γραμμάρια σε φλιτζάνια. 3 φλιτζάνια λοιπόν αλεύρι, το baking powder, το κακάο. Άννα μου, πιάνεις και μια πρέζα αλάτι. Τέλεια. Μια πρέζα αλάτι στα γλυκά μας θα κάνει πάντα πολύ πιο νόστιμα. Κοσκινίζουμε λοιπόν όλα τα στερεά υλικά. Άννα, αυτό το κέικ χαλάει κόσμο. Αν το σερβίρεις και δεν πεις τίποτα σε κανέναν, νομίζουν όλοι ότι τρώνε ένα κέικ φουλ σε βούτυρο, φουλ σε αυγά. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είναι ιδανικό για όσους κάνουν vegan διατροφή, όσοι είναι χορτοφάγοι, για όσους νηστεύουν. Νηστεύουν, ναι, βέβαια. Γιατί πολλές φορές στην περίοδο του χρόνου έχουμε νηστείες και είναι ένα κέικ για το κάθε μέρα μας. Να φύγει τώρα αυτό, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Και αφήνουμε τα στερεά υλικά εδώ στην άκρη. Θέλω ένα μπολ. Θα βάλω μέσα το λάδι μου. Αυτό το λάδι είναι ηλιέλαιο. Μπορεί ο καθένας όμως να βάλει ό,τι λάδι θέλει. Θέλετε καλαμποκέλαιο, θέλετε σουσαμέλαιο. Έχετε ένα ωραίο απαλό ελαιόλαδο. Μη μου βάλετε όμως φρέσκο αγουρέλαιο, αυτό που είναι τώρα το φρέσκο λάδι, γιατί είναι πιο δυνατό, είναι πολύ ωραίο για ομά, είναι για σαλάτες πιο ωραίο, δεν είναι για να το ψήνουμε, γιατί είναι πιο βαρύ, έτσι. Λοιπόν, έχω το λάδι μου μαζί με τη ζάχαρη. Λιώνουμε με ένα σύρμα, ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Είναι καλό να γνωρίζουμε πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κέικ. Για βραδινό σνακ, τα παιδιά πολλές φορές ζητάνε κάτι. Δεν είναι καλό να δώσουμε το βράδυ το κέικ. Θα το δώσουμε όμως στις απογευματινές ώρες ή σαν επιδόρπιο μετά το φαγητό, έτσι ώστε να έχουμε το περιθώριο να το κάψουμε. Να το πούμε έτσι απλά. Ένας αθλητής πριν πάει να κάνει αυτό το σπορ του,
είναι το πότε τρώμε το κάθε τι. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε και μία ή δύο φέτες από αυτό το κέικ στην τσάντα μας όταν βγούμε έξω για ψώνια, όταν πάμε στη δουλειά μας, να το έχουμε σαν σνακ στη δουλειά μας. Ένα μικρό σνακ. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με κάτι. Αν θέλουμε να χαμηλώσουμε αυτό που λέμε το γλυκαιμικό του δείκτη, να βάλουμε γιαούρτι, κάτι που έχει πρωτεΐνη δίπλα του. Βάζω λοιπόν και το ξύσμα από δύο ακέραιοτα πορτοκάλια. Τα αρώματά του δεν υπάρχουν, παιδιά. Σας έχω μέσα και κομμάτια σοκολάτας. Είναι προαιρετικά. Και να μην τα βάλετε τα κομμάτια σοκολάτας, πάλι φανταστικό θα γίνει το κέικ. Και η σοκολάτα είναι πολύ καλή. Η σκούρα σοκολάτα έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά, αλλά και τα εθέρα έλα από το πορτοκάλι είναι πιο δυνατά, δίνουν βιταμίνη C. Είναι πολύ πιο δυνατή η βιταμίνη, να το πούμε. Περισσότερη περιεκτικότητα. Εγώ λατρεύω τη μαύρη σοκολάτα. Λοιπόν, βάλαμε και το ξύσμα μέσα. Θα βάλουμε μέσα και τη βανίλια μας, μία βανίλια, ό,τι βανίλια έχετε. Θα ρίξουμε μέσα λίγο ξύδι. Θα ρίξουμε μέσα λίγο κονιάκ. Και θα διαλύσω τη σόδα μου μέσα στο φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. Επειδή αρχίζει αμέσως η αντίδραση και φουσκώνει, το βάζω σε ένα μεγάλο μπολ για να μην χυθεί έξω. Όλο αυτό θα πέσει εδώ. Πιο εύκολο κέικ από αυτό δεν υπάρχει. Και μόλις ανακατέψω όλα τα υγρά υλικά, έχω εδώ και ένα φλιτζάνι νερό. Θα ρίξω μέσα τα στερεά υλικά. Θα ρίξω μέσα και το νερό μου. Στην αρχή θα το κάνω λίγο με το σύρμα. Και έτσι έχω έναν χυλό που θα μπει στη φόρμα μου. Αυτό το μείγμα τώρα μπορείτε να το κάνετε μικρά κεκάκια. Να λαδώσετε μικρά ατομικά φορμάκια και να βάλετε μέσα το μείγμα. Αυτά θέλουν πολύ λίγη ώρα ψήσιμο, θέλουν γύρω στα 20 λεπτά. Μπορώ να το μοιράσω σε δύο μακρόστενες φόρμες για κέικ. Εκεί χρειάζεται γύρω στα 30 λεπτά ψήσιμο. Αν θέλω να το κάνω ένα μεγάλο κέικ σαν αυτό που θα κάνω εγώ τώρα, θα πάρω τη μεγάλη μου τη φόρμα, Άννα. Θα τη λαδώσω ελαφρά, βαστάξε μου μέσα λίγο λαδάκι. Ωραία. Αν η φόρμα μου δεν είναι αντικολλητική, θα πασπαλίσω και λίγο αλεύρι ή θα πασπαλίσω λίγο κακάο. Αλλά θέλω να μου τη γυαλίσετε καλά, εδώ, γύρω-γύρω, για να ξεκολλήσει εύκολα, εντάξει. Μην μου λέτε μετά το έφτιαξα και δεν μου ξεφορμαρίστηκε, γιατί εγώ σας τα έχω πει. Θέλει καλό λάδωμα, λοιπόν. Και θα αδειάσω τώρα το μείγμα και αν θέλω να βάλω κομμάτια σοκολάτα σάνα, μπορώ να ρίξω εδώ στη μέση ή να βάλω μέσα στο υπόλοιπο μείγμα. Από πάνω θα πέσει το υπόλοιπο. Θα μπει στο φούρνο, θέλει γύρω στα 55 λεπτά, πρέπει να σταθεροποιηθεί, αυτό να θυμάστε. Ισιώστε μου λίγο έτσι να φύγει τυχόν αέρας που εγκλωβίστηκε με το πέσιμο του μείγματος, μέσα στο φούρνο, στον καυτό φούρνο, 50-55 λεπτά. Άννα, πάμε να κάνουμε τώρα ένα ωραίο γλάσο για να ντύσουμε το κέικ μας. Το κέικ μας μέχρι εδώ είναι μια χαρά. Είναι ένα κέικ κανονικό. Άμα θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο γιορτινό, πιο στολισμένο, θα το κάνουμε ένα ωραίο γλάσο. Εδώ θα βρεις ένα κατσαρολάκι, δώσε μου το. Και τα υλικά μου είναι λίγο κακάο, λίγο φυτικό βούτυρο, λίγο νερό και λίγη ζάχαρη. Όλα τα υλικά μου μέσα στην κατσαρόλα. Νερό, ζάχαρη, κακάο και φυτικό βούτυρο. Έλειωσε και αυτό μαζί με μένα. Τα ανακατεύω μέχρι να λιώσουν τα υλικά μου και να δημιουργηθεί ένα ωραίο σοκολατένιο γλάσο. Και έχετε γρήγορα ένα γλάσο χορτοφαγικό. Το αφήνω να κρυώσει λίγη ώρα και μετά γλασάρω το κέικ μου. Μόλις αρχίσει και κάνει φουσκαλίτσες στα πλάγια, το κατεβάζουμε και το αφήνουμε έτσι γυαλιστερό και ωραίο όπως είναι. Πάμε να δούμε το κέικ τι γίνεται. Παναγία μου, πανέτοιμο. Πάρε μυρωδιά. Σοκολάτα, πορτοκάλια, βανίλια. Μόλις το βγάζουμε από το φούρνο, θέλω να το αφήσετε 10 λεπτά να σταθεί στη φόρμα του. Μην προσπαθήσετε να το ξεφορμάρετε ζεστό, να πέσει η θερμοκρασία του και μετά να μου το τουμπάρετε πάνω σε μια πιατέλα ή σε ένα δίσκο όπως θα κάνω τώρα εγώ. Πρώτα θα το καλύψω έτσι. Άμα είναι καλή η φόρμα, ξεφορμάρετε αμέσως. Τέλεια! Τέλειο σοκολατένιο και φανταστικό. Πάμε να του βάλουμε και λίγο
γλάσο από πάνω. Το γλάσο όσο κρυώνει σταθεροποιείται. Τώρα είναι ζεστό και το γλάσο, είναι ζεστό και το γλυκό μου. Άρα θα ρίξω λίγο τώρα και το υπόλοιπο θα το ρίξω σε λίγο. Μην το πάρετε με κουτάλα γιατί θα πέσει πολύ και θα τρέξει. Τέλειο, εύκολο, χωρίς μίξερ, χωρίς πολλά-πολλά. Ένα κέικ που σου μένει αξέχαστο. Άρα περίπου πόσες θερμίδες έχει μια φέτα κέικ έτσι χωρίς πολλά-πολλά? Σχεδόν κάτω από 200 θερμίδες. Κάτω από 200 θερμίδες. Ωραία. Με τρελαίνει αυτό το κέικ. Και ζεστά ακόμα. Είναι πολύ αφράτο και το κόβω με πολύ προσοχή γιατί φοβάμαι να μην μου διαλυθεί. Ακόμα καίει. Το μισό κομμάτι μου έμεινε μέσα. Αλλά εμείς την μπουκιά μας θα την πάρουμε. Άννα, αυτό είναι για σένα. Φαίνεται καταπληκτικό. Και πού να το δοκιμάσεις, Άννα. Και αυτό είναι για μένα. Και κοιτάξτε πόσο αφράτο είναι μέσα. Βλέπετε, δεν κάνει να το κόβετε ζεστό, παιδιά. Πιάσε πιρουνάκι, έλα. Κοιτάξτε εδώ πόσο αφρός είναι. Ελαφρύ, πανεύκολο, το κέικ της κάθε μέρας μας. Ακριβώς. Να το φτιάξετε. Ήταν νόστιμο.